Δόξα κρατινάρο, λέω, ολέ, έτσι φώναζαν. Ναι. Ναι. Άντε, ρε. Ναι. Ήταν 30 ήρωες. 30 ήρωες. Ναι. Και το οξύμορο είναι ότι εμείς είχαμε κερδίσει πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Δηλαδή, μία εβδομάδα πριν έβλεπε στα παιδιά ότι ζούσαμε και αναπνέαμε για το πότε θα ξεκινήσει αυτό το μάτς. Και μεταξύ μας λέγαμε ότι έχουν φάει το πρώτο γκολ με το που θα περάσουν τις γέφυρες, το σκόρ είναι 1-0. Αλλά στο κομμάτι ότι ναι, ήταν ένα θαύμα που κατάφερε η ομάδα να βγει στη ΓΑΜΑ Εθνική, ναι, ήταν. Εκεί, γιατί φανταστείτε ότι στα τελευταία παιχνίδια κάναμε προπονήσεις 14 παιδιά, άτομα 15, και λες τώρα μια ομάδα η οποία διεκδικεί την άνοδο, 14-15, ναι, αλλά ήμασταν 13-14-15, εντάξει, ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν μπαίναμε μέσα στο παιχνίδι, τον Παναγιώτο Βουνάτσο, το βουνό όπως τον αποκαλούσαμε, όταν μπαίναμε μέσα να κλαίει από τη συγκίνηση, από αυτό που είχε συγκινηθεί τόσο πολύ. Και αυτό το κλάμα του Παναγιώτη έδειχνε το πόσο πιστεύαμε και το πόσο ζούσαμε εμείς αυτό το παιχνίδι σαν ομάδα.